Ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για την προώθηση της επίσημης ελληνικής υποψηφιότητας του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων για ένταξή του στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO πραγματοποίησε ο Δήμος Καβάλας με τη συνεργασία του Μουσικού Σχολείου. Περισσότεροι από 300 μαθητές σύμπραξαν μουσικά στο αρχαίο θέατρο με τη διεθνούς φήμη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Δρόμοι Βυζαντινοί», όπου περιλάμβανε μια σειρά βυζαντινών ύμνων ερμηνευμένων μοναδικά από την Ελληνίδα σοπράνο. Δήμαρχε, έχουμε βρει ένα δεύτερο σπίτι εδώ ομολογουμένο στην Καβάλα, στη ζεστή αγκαλιά της Καβάλας. Σας ευχαριστούμε θερμά που τιμήσατε κυρίως τα παιδιά μας, τα οποία είναι παιδιά σας, αλλά και δικά μας παιδιά. Πάρα πολύ όμορφη βραδιά και η μουσική πολύ καλή και η ύμνη η βυζαντινή πράγματι εξαιρετική. Αλλά εκεί που μας έκανε και ρηγήσαμε ήταν στην Ποντιακή Λύρα και την πατρίδα μέχασα. Γιατί η κυρία Σόνια Θεοδωρίδου είναι καέλκη καταγωγή από τον Πόντο. Λοιπόν, το τραγούδι από τα δικά της χείλη είναι διαφορετικό. Μια πολύ καλή βραδιά, εξαιρετική, γιατί για να δείξει ότι η κοινωνία όλοι μαζί, μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων, τα παιδιά της Καβάλας και των Φιλίππων στηρίζουν την υποψηφιότητα των Φιλίππων. Πάντα τέτοια να έχουμε. Θέλω να συγχαρώ και την σοπράνο, την κυρία Θεοδωρίδου και τους μουσικούς και οπωσδήποτε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και οπωσδήποτε το Δήμο Καβάλας που τη διοργάνωσε. Ο ύμνος της, η ύμνη, το υμνολόγιο της Εκκλησίας μας, το οποίο είναι διαμορφωμένο για να μπορεί ο άνθρωπος να υμνεί το δημιουργό του, αποτέλεσε τη βάση για μια μοναδική εκδήλωση την οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο κύλο του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων. Θέλω να πιστεύω ότι η προβολή αυτής της εκδήλωσης θα βοηθήσει στο να κερδίσει και η τέχνη και ο πολιτισμός και το αρχαίο θέατρο της περιοχής μας, αλλά ακόμη βέβαια περισσότερο και η προσέγγιση του θείου η οποία πηγάζει μέσα από μια τέτοια εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη, αγωνιούσα αλλά και δεν αγωνιούσα, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πώς νιώθεις για αυτή τη μουσική σήμερα? Ήταν πάρα πολύ ωραία, σίγουρα κερδίσαμε πολλά πράγματα, μάθαμε πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλο αυτό.